Με επικεφαλή στη Μαρία Κλαδιανού και τους Λευτέρη Γιαννάτο και Διονύση Μποτώνη θα συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ την προεκλογική του μάχη μπροστά στις 17 Ιουνίου. Πρόκειται για την ίδια σύνθεση του ψηφοδελτίου με αυτή της 6ης Μάη και με σειρά κατάταξης με βάση τους σταυρούς της προηγούμενης αναμέτρησης. Προχωρώντας την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, η κυρία Κλαδιανού επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για την έως και σήμερα στάση τους, σημειώνοντας ότι με δική τους ευθύνη η χώρα προχωρά ξανά σε νέες εκλογές. Τα πράγματα για τη χώρα κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, καθίστανται όλο και πιο δύσκολα. Στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου, ο κόσμος αποφάσισε ότι θέλει την παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην ευρωζώνη και ταυτόχρονα αποφάσισε ότι τα βαριά τεπαχθή μέτρα του μνημονίου δεν τα αντέχει πια και δεν μπορεί πλέον να τα υπομένει. Πρέπει να τα αλλάξει. Δεκτά, κατανοητά, σεβαστά, συμφωνούμε. Το κρίσιμο, το διακύβευμα των επικείμενων εκλογών του Ιουνίου είναι με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει κανείς και την παραμονή της χώρας στο ευρώ, στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, αλλά και ταυτόχρονα και την αλάφρυνση αυτών των επαχθών μέτρων της Δανειακής Σύμβασης. Καταρχάς, η χώρα χρειάζεται, συμφωνούμε όλοι και συμφωνούν και οι πολίτες, μια κυβέρνηση. Μια σταθερή, αποφασισμένη κυβέρνηση να πάρει στα χέρια της το τιμόνι αυτού του τόπου, να το οδηγήσει με ασφάλεια και σταθερότητα προς την έξοδο από την κρίση και σιγά-σιγά προς την ελπίδα, την προοπτική και την ανάπτυξη. Ποιος μπορεί, ποια πολιτική δύναμη, ποιες πολιτικές δυνάμεις μάλλον, προτίθενται ή επιθυμούν να αναλάβουν το κόστος μιας τέτοιας διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έσυρε τον τόπο στις εκλογές του Μαΐου. Υποκριτικά συμπεριφερόμενη, μπήκε στην κυβέρνηση Παπαδήμου και συμπολιτεύθηκε αντιπολιτευόμενη και αντιπολιτεύτηκε συμπολιτευόμενη, υποσκάπτοντας την όποια προσπάθεια. Έσυρε τη χώρα στις εκλογές του Μάη, προκειμένου να κερδίσει την αυτάρεσκη αυτοδυναμία την οποία ήλπιζε, αλλά πλέον εγκατέλειψε. Στη συνέχεια, και αφού το πολιτικό σκηνικό διαμορφώθηκε πλέον ως πολυκομματικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναδείχθηκε ως μια νέα πολιτική δύναμη με μεγάλο υψηλό ποσοστό, απέδειξε από την πρακτική, τη στάση και τη συμπεριφορά του ότι όχι μόνο δεν επιθυμεί να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, όχι μόνο είναι ανέτοιμος, αλλά υπεροπτικά συμπεριφερόμενος, ξαναέσυρε τη χώρα σε εκλογές, οι οποίες θα έρθουν τώρα τον Ιούνιο, προκειμένου να αυξήσει τα εκλογικά ποσοστά του και να διεκδικήσει αυτός ή δυνατόν την αυτοδυναμία. Τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έλαβε το μήνυμα της αντίδρασης των πολιτών με τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά του, ο κ. Γιαννάτος είπε πως στην παρούσα φάση τα κριτήρια των εκλογών πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της 6ης Μαΐου. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα δέχθηκε ένα χειρό μήνυμα. Ένα χειρό μήνυμα αποδοκιμασίας ως το κόμμα που κυβέρνησε τα περισσότερα έτη αυτή τη χώρα και οι πολίτες έβγαναν την οργή και την αγανάκτησή τους προς το πολιτικό σύστημα συνολικά. Μερίο λοιπόν ήταν το ΠΑΣΟΚ να είναι η κεντρική παράταξη η οποία θα ήταν αποδέκτης αυτού του μηνύματος. Αποδοκιμάστηκαν πράξεις, παραλήψεις, σφάλματα τα οποία μας έφεραν ως εδώ, καθώς και μια κυβερνητική θητεία όπου κληθήκαμε να λάβουμε πολλά σκληρά μέτρα προκειμένου να είμαστε σήμερα εδώ και να μιλάμε για επαναδιαπραγματεύσεις, για παγκιστρώσεις, για αναθεωρήσεις του μνημονίου. Το μήνυμα ελήφθη και ήταν ξεκάθαρο. Όμως οι εκλογές της 17ης Ιουνίου είναι τελείως διαφορετικές εκλογές από αυτές της 6ης Μαΐου. Πλέον το κριτήριο δεν είναι για τον πολίτη να βγάλει την οργή του ή την αγανάκτησή του, πράγμα που το έπραξε στις εκλογές της 6ης Μαΐου, αλλά το κριτήριο από εδώ και πέρα είναι τι κάνουμε ως χώρα για να κρατήσουμε τα όποια κεκτημένα, για να μην απολέσουμε τα πάντα, για να μπορέσουμε να παραμείνει η ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Για το πλήγμα που δέχτηκε ο τουρισμός λόγω της νέας προεκλογικής περίοδου μίλησε από την πλευρά του Διονύσης Μποτώνης, σημειώνοντας πως τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους τους πολίτες και τους Ακυθινούς. Είχα πει προεκλογικά και είχαμε πει ότι ενδεχόμενη μια πολιτική αστάθεια, μια κυβερνησία, γιατί φαινόταν
Δεν ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς, να είναι ένας σπουδαίος πολιτικός αναλυτής για να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Ότι αν υπάρξει μια αρχικυβερνησία, μια ενδεχόμενη νέα εκλογική αναμέτρηση, αυτό που θα πληγεί πρώτα είναι ο τουρισμός. Και γίνεται. Και επειδή είμαι από ένα χωριό που ζει τον περισσότερους μήνες το χρόνο από τον τουρισμό, από το Βασιλικό, θα πρέπει να σας πω ότι οι ακυρώσεις διαδέχεται μία την άλλη και όλο αυτό είναι μία απόρρεια της πολιτικής αστάθειας και ρευστότητας που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό συνεχίζεται και το καλοκαίρι περνάει και οι εβδομάδες περνάνε με αποτέλεσμα οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας να χάνουν εισοδήματα για τα οποία θα μπορούν να ζήσουν για τους επόμενους μήνες. Και έχουν κάνει επίσης και πάρα πολλές επενδύσεις. Άρα ένα σημείο και ένας παράγοντας που επλήγει άμεσα είναι ο τουρισμός εδώ στην Ζάκυνθο αλλά και σε όλη τη χώρα. Επίσης είχαμε πει και το είχα τονίσει και εγώ με πάρα πολύ έτσι έντονο τρόπο προεκλογικά της 6ης Μαΐου ότι αυτή τη φορά πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που βγαίνουν μέσα από την κρίση και όχι τους πολίτες. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά κόμματα και πολιτικοί οργανισμοί εγκλώβησαν και πάλι τους πολίτες σε ένα αδιέξοδο δρόμο, σε ένα αδιέξοδο μονοπάτι. Μεταξύ άλλων, η κυρία Κλαβιανού απάντησε σε ερώτηση που της έγινε για την πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέλιου Μποζίκη να προτείνει την αλλαγή του επικεφαλής του τοπικού ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κολύρη στη θέση της. Μεταξύ άλλων, η ίδια τόνισε πως θα πρέπει να σταματήσει η εσωστρέφεια στο κόμμα και να ενισχύσουν όλη την προσπάθειά του για να κερδίσει την έδρα της Ζακύνθου. Η πρωτοβουλία αυτή απορρίφθηκε με το που διατυπώθηκε στα κεντρικά από τα αρμόδια όργανα, τα καθήλυνα αρμόδια όργανα, τα οποία δεν είναι ούτε ο Δήμαρχος, ούτε εγώ, ούτε ο Λευτέρης, ούτε κανένας, αλλά είναι η Επιτροπή Συγκρότησης Ψηφοδελτίων και ο Πρόεδρος, οι οποίοι θεωρούσαν και θεωρούν ότι στην παρούσα φάση είμαστε το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτη και δεν υπήρχε κανένας λόγος αλλαγής ημών και των τριών και εμού προσωπικά ως επικεφαλής. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα στη Ζάκυνθο, έτσι, όπου ήρθαμε πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας και σε επίπεδο σταυρών, όπου και οι τρεις ήρθαμε πολύ ψηλά. Είναι όμως μια πρωτοβουλία, η επιμονή στην οποία νομίζω ότι επιδεινώνει την προσπάθεια της παράταξης του ψηφοδελτίου και του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Διονύσης, το πιστεύω και εγώ και το πιστεύει και ο Λευτέρης, τα πάντα είναι ανοιχτά σε επίπεδο έδρας, διότι η Ζάκυνθος είναι ένα δημοκρατικό, βαθιά δημοκρατικό νησί. Ας μην ξεχνάμε ότι πάντα την έδρα την κέρδιζε το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια πανστρατιά και ομοψυχία και η επιμονή στην πρωτοβουλία αυτή υποσκάπτει αυτή την προσπάθεια. Και γι' αυτό εγώ αλλά και τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοί μου, καλούμε τον Δήμαρχο να συστρατευτεί και να στηρίξει ανοιχτά και καθαρά το ψηφοδέλτιό μας. Και το ανοιχτά και καθαρά το λέω, διότι αφενός μεν εξελέγει Δήμαρχος με το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ, όπου όλοι τον στηρίξαμε, οπότε νομίζω ότι υπάρχει και μια ηθική υποχρέωση, αφετέρου δε, διότι στις προηγούμενες εκλογές δήλωσε ότι ο Δήμος στηρίζει τρία κόμματα, δηλαδή Δημάρ, ΠΑΣΟΚ και πράσινους οικολόγους, ωραία. Το ψηφοδέλτιο μπορεί της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι πολυσυλλεκτικό, να υπάρχουν συνεργασίες γιατί είναι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ έχουμε εθνικές εκλογές. Το διακύβευμα δεν είναι ο Μπουζίκης, η Κλαβδιανού, ο Γιαννάτος, ο Μποτώνης, ο Τετράδης. Το διακύβευμα είναι η χώρα.